Ποιο θεωρεί ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, καλώς ήρθατε κύριε Λεβέντη. Καλώς σας ήβραμε. Ότι είναι αυτό το οποίο έχει ξαφνικά κάνει όλους τους συναδέλφους να τον κυνηγούν με μανία. Εντάξει, προφανώς στην αρχή υπήρξε η άνοδος του Γενάρη. Δηλαδή το 2% του Γενάρη έδωσε μεγάλο αέρα. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσανε οι προσκλήσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί τον τελευταίο μήνα. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να έχουν ενταθεί, δεν έχω κάνει καμία συμφωνία με κανέναν, ειλικρινώς σας το λέω. Απλά γιατί βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο 4,5, φτάσανε και τώρα υπάρχει μια δημοσκόπηση που προχωράει, η οποία πλησιάζει το 7 για την Ένωση Κεντρών και θα ανακοινωθεί γρήγορα. Θεωρείτε ότι... αυτό προφανώς, ένα κόμμα του 7, από ό,τι καταλαβαίνετε είναι τρίτο κόμμα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αναγκαστικά οι προσκλήσεις οφείλονται σε αυτό. Μπορεί να είμαστε εξωκοινοβουλευτικό κόμμα λόγω των αποτελεσμάτων του Ιανουαρίου, αλλά αυτή τη στιγμή η δυναμική είναι σημαντική. Θεωρείτε ότι βοηθάει λίγο και το γεγονός ότι αρθρώνεται έντονο αντιπολιτευτικό λόγο? Εγώ ήμουν πάντα καυστικός. Όχι προς τον Α ή προς τον Β, προς όλους. Από το Α ως το Ω ήμουν καυστικός. Και νομίζω αυτό είναι το τίμιο. Να μην διαλέγεις που πυροβολείς, αλλά να στρέφεις τα πυρά εκεί που αισθάνεσαι παθογένεια. Αυτή είναι η θέση του Βασίλη Λεβέντη. Και αυτή η θέση, ξέρετε, μέχρι πρότινος δεν απέδιδε, γιατί τα κόμματα είχαν υψηλή εκτίμηση στον κόσμο. Τώρα, μετά την ντούμπα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, έχει γίνει χυλός η πολιτική ζωή της χώρας. Χυλός δηλαδή, και ο κόσμος είναι σε απόλυτη ασάφεια. Και προσέχει περισσότερο τις προβλέψεις μας, προσέχει περισσότερο τα λεγόμενά μας. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, σύμφωνα βέβαια πάντα με την κριτική που ασκείται, το έχασε σε ποιο ακριβώς σημείο? Το παιχνίδι. Ναι. Έχασε το παιχνίδι στο ότι επί 5 χρόνια επαγγελότανε μία αλφα πολιτική. Μέχρι και πρότινος πριν μια εβδομάδα είχε φραστική κατά των μνημονίων γενικώς, και εμφανίστηκε με ένα μνημόνιο το οποίο έπρεπε να το υπερασπιστεί. Αυτό πλήγωσε, πιστεύω, κάποιους. Ένα μέρος από αυτούς έχουν ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα άλλο μέρος είναι πιστό ακόμη, αλλά με πόνο καρδιάς. Δηλαδή δεν είναι με ενθουσιασμό πιστό. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είναι. Θεωρείτε κύριε Λεβέντη ότι είχε εναλλακτική την οποία δεν αξιοποίησε? Όχι, δεν θεωρώ ότι είχε. Εγώ δεν είπα. Εγώ λέω ότι όταν εγώ τώρα σαν Ένωση Κεντρών επί 5 χρόνια σας λέω κάποια πράγματα και φτάσω στο 30%, στο 40% και κυβερνήσω. Και μετά για οποιουσδήποτε λόγους. Γιατί ο Τσίπρας είχε ένα συγκεκριμένο λόγο, αντιμνημονιακό ας πούμε. Για οποιουσδήποτε λόγους υπογράψω μνημόνιο, δεν μπορεί τα πλήθη να με χειροκροτούν. Είναι, τώρα να δεχθώ ότι ήταν αναγκασμένος από τα πράγματα να κάνει αυτή τη μεταστροφή. Να το δεχτώ αυτό. Ή το έκανε χάρη της πατρίδος. Έδειξε ωριμότητα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά και το ότι ένας πολιτικός επί 5 χρόνια είχε εμπνεύσει κάτι που απεδείχθη ουτοπία, και αυτό δεν είναι μεγάλο λάθος? Θεωρείτε ότι δεν είχε σταχυολογήσει σωστά τα πράγματα και τα βρήκε μπροστά του και απλά γύρισε με σχημένο το κεφάλι? Όχι, εγώ θεωρώ ότι όλο το αντιμνημονιακό αυτό, η αντιμνημονιακή ρητορική των 5 ετών
ήταν καλή για να παίρνεις ψήφους, αλλά σε πεδίο ουσίας ήταν ουτοπία. Ναι, αλλά... και εγώ δεν, κανένας μας δεν θέλει μνημόνια. Δεν νομίζω, και οι δεξιοί ακόμη, και οι φασίστες ακόμη. Μνημόνια δεν νομίζω να είναι τόσο βλάκες να θέλουν μνημόνια. Το ζήτημα είναι, είχε η Ελλάδα τη δύναμη χωρίς μνημόνια να βαδίσει. Είχε λύσεις άλλες. Απεδείχθη ότι δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Η μη καταστροφική λύση της δραχμής. Και απεδείχθη επίσης ότι μέσα στο κόμμα του ο κύριος Τσίπρας είχε και εραστές της δραχμής. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί έπρεπε το κόμμα του να το έχει καθαρίσει από τέτοια επικίνδυνα στοιχεία. Κατά την άποψή μου, δηλαδή, εγώ τώρα θα σας πω, προχθές στη Μουτιέ, ένας φίλος μας στην Ένωση Κεντρών, παλιός υποψήφιος πολλών ετών, στο ίντερνετ γράφει υπέρ της δραχμής. Ήρθε λοιπόν τώρα, μας πήρε τηλέφωνο να μπει υποψήφιος. Και εγώ του είπα ότι, μάλλον δεν του είπα ακόμη, του είπαν στο γραφείο, εγώ δεν τον έχω δει, έτυχε όταν ήρθε και έλειπα. Και του είπαν τα παιδιά, εμείς είναι ανοιχτή η πόρτα, αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, στην Ένωση Κεντρών να έχουμε και ευρώ και δραχμή. Αν αποκηρύξεις τις απόψεις σου, γιατί είναι καλό άτομο, είναι ηθικός άνθρωπος, αν αποκηρύξεις τις απόψεις σου και καταλάβεις ότι αυτό της δραχμής ήταν ασύμβατο με μια κοινωνία, θα οδηγούσε στην καταστροφή, όπως είπε και ο Τσίπρας. Δηλαδή τριών ημερών θα έπαιρναμε μισθό. Με το Μηνιάτικο το σημερινό, λέει, θα ζούσαμε τρεις μέρες. Αν το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσω όμως να έχω και από το ένα και από το άλλο, επειδή χρειάζομαι ψήφους, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εκτεθώ κι εγώ. Θα προσπαθήσω όλα τα μέλη του κόμματος να τα γαλουχίσω σε μια τακτική. Και αν σφάλω κι εγώ, να με πείσουν. Αλλά πάντως, όταν κατεβούμε στις εκλογές, θα έχουμε ενιαίο λόγο. Βάσει λοιπόν του πολιτικού σας αισθητηρίου, κύριε Λεβέντη, τι αναμένετε, πώς αναμένετε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες? Εγώ πιστεύω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνουν εκλογές. Και θα γίνουν εκλογές γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ακυβερνησία. Στην ουσία τώρα έχουμε ακυβερνησία. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς δεδηλωμένη. Αυτό που λένε, στηρίζω κυβέρνηση, δεν ψηφίζω όμως τα νομοσχέδιά της, είναι πρωτοφανές, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και απλά το αποδεχόμεθα όλοι, να υπάρχει κυβέρνηση χωρίς δεδηλωμένη, χάρη του να γίνουν οι συμφωνίες και χάρη του να ανοίξουν οι τράπεζες. Εγώ προσωπικά την ανοχή που δίνω στο σημερινό σχήμα, το οποίο το θεωρώ παράνομο. Θεωρώ παράνομο να μην έχει μια κυβέρνηση τη δεδηλωμένη. Την ανοχή που δείχνω, τη δείχνω για να ανοίξουν οι τράπεζες. Σας το λέω αποκλειστικά γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν οι βουλευτές, εκείνοι οι οποίοι λένε ότι σε μια περίπτωση πρότασης μομφής από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα ρίχναμε την κυβέρνηση αφενός. Αφετέρου, θεωρούμε ότι για πρώτη φορά λειτουργεί τα τελευταία χρόνια δημοκρατικά το κοινοβούλιο, υπό την έννοια ότι ένας βουλευτής δεν είναι πρόβατο να ακολουθεί μια κομματική γραμμή. Συμφωνώ, αλλά αφήστε. Μπορώ να ψηφίζω και κατά συνείδηση. Ναι. Δεν είναι τότε νομοσχέδιο. Διαφωνεί. Για φανταστείτε τον Βασίλη Λεβέντη να είναι πρωθυπουργός και οι δικοί μου βουλευτές να διαφωνούν με τη γραμμή. Είναι θέμα φιλοτύμου από εκεί και πέρα να μένεις. Ο Μητσοτάκης, ας διαφωνώ πολιτικά μαζί του, όταν το 151 έγινε 150, πήγε αμέσως και παραιτήθηκε. Που μπορούσε και αυτός με όμοιο τρόπο να μείνει. Η ιδέα εφεύρεση, υπάρχουν, χρησιμοποιεί ο Τσίπρας μία λέξη, κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Εγώ γνωρίζω μόνο κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Κυβερνήσεις μειοψηφίας πρώτη φορά ακούω. Και ελέγχτε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είχαμε περίπτωση κυβέρνησης που να μην έχει δεδηλωμένη. Ούτε είχαμε περίπτωση κυβέρνησης που οι βουλευτές να αποκηρύσουν κάτι που ο Πρωθυπουργός θεωρεί ριζικά σοβαρό. Κάτι πολύ σοβαρό δηλαδή. Γιατί ο Τσίπρας λέει ότι το μνημόνιο είναι θέμα ζωής και θανάτου, για να μην καταρρεύσουμε.
Και κάποιοι 39, πόσοι είναι, 30, δεν ξέρω, τους μέτρησα, δείχνουν ανέστητοι και δεν τους νοιάζει. Και να καταρρεύσουμε. Θεωρείτε ότι δηλαδή, στο ενδεχόμενο των εκλογών, ναι, και με όλες αυτές τις ζυμώσεις που θα ακολουθήσουν τον ανασχηματισμό, αλλά βέβαια και την ψηφοφορία η οποία έρχεται, γιατί έχουμε, ναι, άλλο ένα πακέτο, άλλη μια δέσμη μέτρων, μάλιστα, που πρέπει να περάσουμε, σε τι ποσοστά μπορεί να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνα 25 το μέγιστο, γιατί αφού είχε 36 με δεδομένο ότι κομίζει κάτι, αφού απεδείχθηκε ότι δεν κομίζει τίποτε. Και η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά, δεν ξέρω. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρίς αρχηγό. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλο πρόβλημα αν γίνουν εκλογές τώρα από το Σεπτέμβριο. Αν κατέβει με το Μημαράκι, θα καταρρεύσει. Αλλά με όποιον και αν κατέβει, έχει πρόβλημα ηγεσίας η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είτε ο Μημαράκης, είτε ο Δένδιας, είτε ο Τζιτζικώστας, ακόμη και οι Καραμαλίδες καήκανε. Αφού βγήκε εκείνος ο Κώστας ο Καραμαλής, έκανε ολόκληρο διάγγελμα και τον έγραψε ο λαός στα παλιά τα παπούτσια, έχει πλέον και το όνομα Καραμαλή, έχει γίνει κουρελού. Θεωρείτε? Δηλαδή πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει λόγω αστικής τάξης ένα 18 με 20%, γιατί εντάξει, εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους που έχουν μια περιουσία, που έχουν μια τακτοποίηση οικονομική, που την κεντροαριστερά την ακούνε και βγάζουν σπυράκια κάποιοι άνθρωποι, αυτοί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Πάντα. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό που λείπει από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα πρόσωπο απέναντι στον Αλέξη τον Τσίπρα? Ναι, ένα πρόσωπο ισχυρό που να δρομολογήσει κάποια ελπίδα. Ένας πολύ επιτυχημένος παράγων. Νομίζω πρέπει εξωκοινοβουλευτικά να απευθυνθούν ή να βάλουν κανένα νέο βουλευτή. Το είπα και στον Μπογδάνο αυτό. Να βάλουν ένα βουλευτή, ας πούμε, μόνο 5 ετών βουλευτή, νέο, ο οποίος θα μπορέσει να σηκώσει απάνω του, αν είναι σοβαρός, το βάρος. Δεδομένου λοιπόν το αλλά ότι από αυτούς βαρβιτσιώτιδες και μητσοτάκηδες, η κατάρα των μητσοτάκηδων, όποιον και να βάλουν, δηλαδή είναι τελειωμένη. Δεδομένου λοιπόν των δημοσκοπικών ευρημάτων, ναι, που όπως υποστηρίζετε σας θέλουν στη Βουλή, θα κάνατε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λεβέντη? Εμείς ευχαρίστως κάνουμε συνεργασία με όλους, αλλά στη βάση της αληθινής εξυγίανσης της χώρας. Και εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτές που υπέγραψε ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο είναι μεταρρυθμίσεις. Τις θεωρούμε κοροϊδία. Δηλαδή οι αληθινές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι, κατά την Ένωση Κεντρών βέβαια, είναι οι 319.000 τριπλοσυνταξιούχοι να περιοριστούν μόνο σε μία σύνταξη. Επίσης οι πολυθεσίτες σε μία δουλειά, γιατί υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που περιμένουν. Μετά έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα και καταλαμβάνουν θέση εργασίας που έπρεπε να καταλάβει ο άνεργος. Έχουμε μετά χρήματα κομμάτων, χρήματα ΜΚΟ, 12.000 αποσπασμένους, που όλοι αυτοί είναι αργόμισθοι. Στη Βουλή είναι 1.500 συγγενείς των βουλευτών. Υπάρχει, δηλαδή, στους Δήμους, στις 10 υπάρχει αργομιστία. Νομίζω εκεί πρέπει να στραφεί η κάθαρση. Ενώ τώρα αυτό το μνημόνιο που κουβάλησε, είπε τώρα, είπαν και οι Γερμανοί, είναι αφελής. Αφελής. Γιατί λένε να φύγει ο κομματισμός από το δημόσιο. Πώς θα φύγει? Υπάρχει δάκαιη, υπάσχει, υπάρχουν εκεί μέσα οι κομματικοί όλοι. Πώς θα φύγει? Πρέπει να φέρουμε καινούργιους δημόσιους υπάλληλους. Να εισάγουμε, ξέρω εγώ, από τη Βουλγαρία, από κάπου, από κάποιο άλλο. Πού θα βρούμε 800.000 καινούργιους ανθρώπους που να μην έχουν κομματικές διασυνδέσεις και να επιζητούν βολέματα, αναρχήσεις, προαγωγές χωρίς την αξία του? Γιατί το κόμμα τι κακό κάνει ένα κόμμα? Προάγει τον υπάλληλο ενώ δεν το αξίζει. Αντίθετα, ένα αντιφρονούντα υποβαθμίζει. Αν αυτό συμβαίνει στη διοίκηση, υπάρχει περίπτωση να αποδώσει η διοίκηση? Καλά, βέβαια, τα ισοδύναμα θα πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Τα ισοδύναμα θα πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Αυτά που είπατε δεν φτάνουν. Αυτό μην το λέτε. Αν βάλετε κάτω ένα μολύβι και γράψετε 319.000 τριπλές συντάξεις να κοπούν. Οι τριπλές και να κοπούν μετά και οι διπλές που είναι περισσότερες.
οι διπλές και να περιοριστούν όλοι σε μία σύνταξη. Mm-hmm. Άμα βάλετε επιπρόσθετα και την πρόταση στην άλλη της Ένωσης Κεντρών, οι 80.000 πλούσιοι, mm-hmm. να μην παίρνουν καθόλου σύνταξη, όπως στην Αυστραλία. Mm-hmm. Όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, mm-hmm. από τόκους καταθέσεων, από ενίκια, mm-hmm. από μερίσματα ανωνύμων εταιριών κλπ. Mm-hmm. Να κοπεί τελείως η σύνταξή τους. Χάρη της κρίσης και χάρη της εξοικονόμησης χρημάτων υπέρ του πολύ φτωχού λαού. Mm-hmm. Πιστεύω αν τα βάλετε κάτω τα νούμερα και κόψετε τις αργομιστίες που είναι σε μεγάλο ποσοστό στις ΔΕΚΟ και στους Δήμους, mm-hmm. και επίσης τους 12.000 αποσπασμένους, μόνο ο μισθός 12.000 ανθρώπων που δεν προσφέρουν τίποτα, που κυκλοφορούν σε κόμματα, σε γραφεία. Εδώ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν 400 αποσπασμένοι. Mm-hmm. Τι τους κάνουνε, σκάβουνε. Εγώ λοιπόν τι προτείνω, ότι είναι η μεγάλη ώρα τώρα να κάνουμε αληθινές αλλαγές, γιατί σας λέγω το μνημόνιο το οποίο κουβαλήσανε θα είναι άκαρπο και θα οδηγήσει ξανά, mm-hmm. σε 2-3 μήνες να χρειάζεται μεταβολές, νέα μέτρα. Δηλαδή θα φτάσουμε στου Σαμαρά τα συμβαίνοντα. Ο Σαμαράς τι έκανε? Αυτό έκανε. Ενώ έκανε όλες τις χάρες των Γερμανών, απεδεικνύεται ότι κάθε 3 μήνες χρειαζόταν και νέα μέτρα. Αλήθεια. Μη φτάσει λέει και ο Τσίπρας σε τέτοιο κατάντημα. Ότι έφερε και σκληρό μνημόνιο, mm-hmm. και επιπλέον και άκαρπο. Και στο ερώτημά σας αν φτάνουν οι μεταρρυθμίσεις, mm-hmm. σας είπα εγώ ότι φτάνουν αν βάλουμε χαρτί και μολύβι και το κοστολογήσουμε. Αλλά και πάλι και αν δεν φτάνουν, αν μια κυβέρνηση εδώ κάνει τις επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις και πάει στη Γερμανία και πει βοηθήστε και εσείς τα ομόλογα των 3-4 πρώτων ετών, πηγαίνετε τα πιο πέρα, ώστε αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε εντός Ελλάδος, να μην ξεσπάσει αιματοχυσία εδώ πέρα. Πιστεύετε δεν θα το κάνανε? Τους συμφέρει καλύτερα να δίνουν δισεκατομμύρια άγωνα και να τους βρίζει η Ελλάδα και να λέει όλος ο κόσμος ότι τα προγράμματα απεδείχθησαν ανίκανα? Απ' την άλλη όμως, κύριε Λεβέντη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τον στρίμωξαν τον Τσίπρα. Ότι δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη στρίμωμα. Ακούστε, αν γινόταν η συμφωνία τον μήνα Φεβρουάριο, mm-hmm. με σοβαρότητα, mm-hmm. θα κόστιζε 1,8 δις. Ενώ mm-hmm. τώρα φόρεσε ακάνθινο σταυρό στην Ελλάδα, 13,5 δις. Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, δεν έπρεπε να διαπραγματευτεί όμως, να το προσπαθήσει? Ναι, αλλά εδώ διαπραγματευτήκαν. Λαϊκή εντολή. Εδώ διαπραγματευτήκαν. Για να κάνει ρήξη. Ναι, αλλά σας λέω, εδώ έγινε μια ρήξη. Mm-hmm. Τι ρήξη? Το 1,8 δις του Φεβρουαρίου, mm-hmm. έγινε 13,5. Mm-hmm. Και φορέσαμε ένα κορσέ με το μνημόνιο, με όλα τα υπόλοιπα, και μπήκε και 50 δις ενέχειρο που ποτέ δεν είχε μπει. Και όλα, yeah. αυτά ξέρετε γιατί μπήκανε? Γιατί κάποιοι τρελοί εδώ στην Αθήνα λέγανε δεν αναγνωρίζω χρέος, είναι επαχθές, είναι πονίδιστο. Ακόμη και η πρόεδρος της Βουλής, mm-hmm. έκανε ειδική εξεταστική επιτροπή και απέδειξε, λέει, ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Όταν ακούει ο δανειστής ότι υπάρχουν τέτοιες τρελές αντιλήψεις, θα ξανά δίνει κανείς χρήματα? Αναφέρεστε στις γερμανικές αποζημιώσεις? Όχι, όχι, άλλο γερμανικές αποζημιώσεις και άλλο η Εξεταστική Επιτροπή για το Χρέος. Η Κωνσταντοπούλου έκανε Εξεταστική Επιτροπή για το Χρέος και απέδειξε, λέει, ότι δεν χρωστάμε μία. Πώς το απέδειξε αυτό το πράγμα? Καταλάβατε. Θα στηρίχθηκε ενδεχομένως σε κάτι ανταποδοτικό. Σε κάτι? Ανταποδοτικό, μήπως στο κατοικικό δάνειο? Δεν νομίζω, όχι. Η Επιτροπή της Βουλής έβγαλε. Διάφορα ακουστήκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω ακριβώς και το περιεχόμενο της κατάληξης, δηλαδή τη δικαιολογία της. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έπρεπε να εξετάσει αν υπήρχαν ευθύνες που μπήκαμε στο μνημόνιο. Mm-hmm. Αυτό ναι. Αλλά αν έχουμε χρέος ή όχι, γνωρίζει η Βουλή? Αυτό είναι ζήτημα οικονομολόγων, είναι ζήτημα διεθνών συμβάσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλάβατε, μπερδέψαμε τα μπούτια μας λίγο όσον αφορά τις αρμοδιότητες κάθε σώματος. Η Βουλή μπορεί να βγάλει συμπέρασμα αν χρωστάμε? Επίσης δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα ούτε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που γίνεται προσφυγή από τον Υπουργό Οικονομικών με κριτήρια νομικά. Ούτε εκεί μπορεί η Βουλή άλλο να πει μια απόφαση
θέλουμε οι Γερμανοί να μας, αλλά να βγάλει συμπέρασμα ότι, δεν, ότι μας χρωστούν, αυτή είναι αρμοδιότητα δικαστηρίου. Σε δικαστήριο θα καταλήξει η υπόθεση αυτή. Αν καταλήξει, που πιστεύω ότι δεν θα, εγώ πιστεύω ότι είναι, δεν θα πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Γιατί όμως να είμαστε μοναδική χώρα? Πώς? Γιατί όμως να είμαστε μοναδική χώρα, ρωτάει τώρα κάποιος μου. Όχι, δεν τους έλεγε ο Τσίπρας τότε έξω, αφού χρωστάμε 325, να τους πει μας χρωστάτε κατά τον Γλέζο 1-3, ξέρω εγώ πως ακούω, ο Γλέζος λέει διάφορα, οπότε δώστε μας και ρέστα. Γιατί δεν το έλεγε έτσι και έχασε και υπέγραψε μνημονιά? Γιατί προφανώς νομικά ήταν αβάσιμη, αστοιχειοθέτητη η απέτηση. Μπορούσε, το ακούσατε και δεν το πει και κανένας. Καλύτερα να μπορούσε ο Τσίπρας εκείνη τη νύχτα των διαπραγματεύσεων να πήρε παιδιά πόσα σας χρωστάμε, 300 ετόσα. Νομίζω μας χρωστάτε τόσα, να δείτε τι απάντηση. Η απάντηση της Γερμανίας είναι ότι δεν οφείλει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά είναι και τα τεράστια ποσά για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εντάξει, και αλλά ειδικότερα, αυτά... και ειδικότερα όταν είμαστε μια χώρα η οποία αποτελούμε σύνορο της Ευρώπης. Ας μην τα παίρναμε. Τι είναι αυτό τώρα, θα κατηγορήσουμε τους άλλους για τους εξοπλισμούς δικούς μας? Δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω αυτό ως δικαιολογία. Θα κατηγορήσει μια χώρα τους, άλλο αν υπήρχαν μίζες και κάποιοι κλέβανε, άλλο αυτό. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αλλά λέτε τεράστια ποσά, μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς εξοπλισμό, με δίπλα τους Τούρκους? Μπορούσε η χώρα μας να μην αγοράσει, ας πούμε, τα Phantom τετάρτης γενιάς ή τα F-16 τετάρτης γενιάς? Μπορεί να μην τα αγοράσει όταν τα διαθέτει η Τουρκία? Δυστυχώς είμαστε σε ένα σημείο του πλανήτη που έχουμε κάποια ευαισθησία ότι πρέπει οι εξοπλισμοί μας να παρακολουθούν τους τουρκικούς. Αλήθεια, τώρα αυτή η ιστορία με τα 40 πήρε ένα μέτωπο, πώς σας φαίνεται? Τούτο δεν μπορώ να καταλάβω. Παλιά είχαν βγάλει, λέει, κάποια πορίσματα ότι ήταν Τούρκοι. Τώρα τι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Τι μπορώ να πω ότι μπορεί να συμβαίνει? Εγώ πιστεύω ότι είναι μια κακή μέρα σήμερα που υπάρχει μεγάλο πολύς αέρας. 40 μέτωπα από το πρωί. 40 μέτωπα και εμένα με εντυπωσιάζει, αλλά ξέρετε, δεν αργεί να γίνει και το κακό. Όταν υπάρχει πολύς αέρας και σύγχρονα και υψηλή θερμοκρασία, γίνεται ανάφλεξη από ένα γκαζάκι, από ένα τσιγάρο, από ασήμαντες αιτίες. Άλλωστε στο παρελθόν υπήρξαν τέτοια, δεν θυμόσαστε με τον Πολύδωρο που έλεγε ο στρατηγός άνεμος? Είχαμε και νεκρούς κάποτε στη Ζαχάρο εκεί και απεδείχθη ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι μηδαμινής αποτελεσματικότητας. Θα λέτε τότε που ακουγόντουσαν τα περί ασύμμετρης απειλής? Ναι, τότε εκείνα Πολύδωρα οι ανοησίες. Η ώρα είναι 7:30. Plus 96. That I don't already own.
just a dog dreaming to be a man. And just a dog learning stuff I don't understand. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, 34 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στον Flash από τους 96 μεγακύκλους στον FM. Συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Λοιπόν, η κυβέρνηση, κύριε Λεβέντη, έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να εκδώσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία θα λειτουργήσουν από την προσεχή Δευτέρα όλα τα καταστήματα των τραπεζών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, που κατά πάσα πιθανότητα θα εκδοθεί σήμερα, αργότερα, ναι, καθώς βρίσκεται στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου, θα διευρυνθεί ο αριθμός των εργασιών στα γκισέ των τραπεζών, θα παραμείνουν όμως οι περιορισμοί στην εκροή κεφαλαίων. Αλήθεια, όλη αυτή η ιστορία πώς σας φάνηκε? Αυτή ήταν φυσικό επόμενο του γεγονότος ότι στο τέλος διαδίδε το πάρε τα λεφτά σου γιατί θα καταστραφείς, θα στα φάνε, θα κάνουν κούρεμα. Mm-hmm. Και για να μην πάνε όλοι μαζί και γίνει κράχ από αυτό τον τρόπο, προτίμησαν το άλλο κράχ του να κλείσουν τις τράπεζες, mm-hmm, να εγκλωβίσουν όλες τις καταθέσεις. Και ποιος ξέρει, την εποχή που τα εγκλώβησαν τι σκοπό είχαν, γιατί μπορεί κάποιοι να νομίζαν ότι δεν θα γίνει συμφωνία και να είχαν σκοπό να φάνε και τις καταθέσεις. Να λέμε και την αλήθεια τώρα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν συμφωνία, θα τρώγανε το σύνολο των καταθέσεων, κατ' εμέ. Ναι. Αν δεν γινόταν συμφωνία, με τι άλλο τρόπο εννοείται το κράτος θα λειτουργούσε? Εννοείται μέσω κουρέματος. Και μέσω φαγώματος. Το φάγωμα είναι κούρεμα 100%. Όταν το κούρεμα είναι 100%, λέγεται φάγωμα. Δεν λέγεται κούρεμα, καταλάβατε, είναι γουλή. Οπότε, δηλαδή ένα κράτος τώρα σαν την Ελλάδα για να λειτουργήσει, mm-hmm, αν φεύγαμε από το ευρώ, δεν θα έκανε κούρεμα μόνο, mm-hmm, θα έκανε φάγωμα. Γιατί χρειάζονται μισθοί των τριών πρώτων μηνών, τεσσάρων. Τι νομίζετε, οι καταθέσεις μας νομίζετε ότι είναι τίποτα? 120 δις ευρώ είναι. Αλήθεια, κύριε Λεβέντη, μετέχετε του πολιτικού προσωπικού της χώρας από πότε? Από το 90. 1992, 90, ναι. Είναι το σημείο εκείνο που εντοπίζετε το πρόβλημα, ποιο, και έπειτα σταδιακά φτάσαμε σε αυτό το οικονομικό σημείο που βρίσκεται σήμερα η χώρα? Νομίζω οι συμπεριφορές γενικά. Οι διορισμοί, οι προσλήψεις, οι κλεψιές, mm-hmm, όλα. Είχαν φτάσει στο δημόσιο να παίρνουν τριπλούς μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό σιγά σιγά δανειζόταν το κράτος για να ανταποκριθεί. Οι αγρότες από 40% που ήταν πριν 30 χρόνια γίνανε 2,5% τώρα.
και βάλαν όλοι τα παιδιά τους στο δημόσιο. Έτσι σταμάτησε η αγροτική ζωή. Γιατί είναι, από, σας λέω, από 40% ήταν ο αγροτικός πληθυσμός πριν 2-3 δεκαετίες και τώρα έγινε 2,5%. Θεωρείτε ότι μπορεί να επέλθει συμμάζεμα? Εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, βέβαια. Σας είπα και τον τρόπο. Να πατάξουμε τις παθογένειες που σας ανέφερα. Πολυσυνταξιούχους, πολυθεσίτες, αργόμισθους. Για να γίνει αυτό. Θέλει ένα διάστημα. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είπα ότι θα αποτύχει και ο Τσίπρας. Γιατί και αυτός είναι ένα κόμμα κρατικοδίαιτων που φύγαν από το Πασόκ και πήγαν εκεί για να εκδικηθούν ως επιτοπλίστων και οι οποίοι θίγησαν από τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Έτσι έγινε. Το κόμμα του Καμένου και της Χρυσής Αυγής γίνανε από εκδικητικούς εκ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε με εκδικητικούς εκ του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι μεταβολές υπήρξαν την τελευταία τριετία. Και τώρα, αν υπάρξει η παρουσία της Ένωσης Κεντρών, ας πούμε, ενός κόμματος που δεν αντλεί ακριβώς από κάπου, αλλά συγκεντρώνει την αγάπη κάποιων ανθρώπων για κάποια πράγματα. Θεωρείτε ότι η παρούσα οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική συγκυρία δεν είναι διόλου ξεκάρφωτη από το γεωπολιτικό παύλα γεωστρατηγικό παιχνίδι το οποίο παίζεται στην ευρύτερη περιοχή? Πόσα τα συγχέατε, εάν τα συγχέατε? Όχι, αυτό άλλο ήταν γεωπολιτικά. Τι δουλειά έχουν? Εδώ πέρα φτάσαμε σε ένα σημείο να πτωχεύσουμε. Τι φταίνει το γεωπολιτικό, τι θα πει το γεωπολιτικό? Θα πει λόγω της θέσεώς σου πάνω στον πλανήτη να πληρώνεις κάποια νύφη. Εμείς αντίθετα πιστεύω ότι λόγω της θέσεώς μας μας πρόσεξε όλος ο κόσμος και δώσανε λύση. Ναι. Αν δηλαδή ήμασταν τελείως ασήμαντοι, θα μας αφήνανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ένα ποσοστό από την προσπάθεια που κάνανε τα ξενύχτια και στην Ευρώπη με τις κακές τους διαθέσεις δεν είναι, ή καλές, δεν έχει σημασία, είναι το ότι αγαπάνε την Ελλάδα. Αισθανόταν η Μέρκελ ότι θα ήταν προσωπική της ήττα εάν η Ελλάδα αποχωρούσε από το ευρώ. Και αυτό συνέβαλε να στο να σωθούμε εν μέρη. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφερε ξανά την πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε πάλι ξανά να μιλάει ο κόσμος βασισμένος σε πολιτικές. Ναι, το αλλά είδαμε, στο κόστησε τόσο πολύ. Το είδαμε μάλιστα εκείνο το μοιραίο βράδυ, όπου είδατε ότι ξάφνου βρέθηκαν πάρα πολλές σύμμαχες χώρες. Συμφωνώ, σας λέω, ακούστε, κόστησε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Η Ελλάδα μπορούσε αυτό να το πετύχει σε ένα ήρεμο διάστημα, να κάνει προσπάθειες για αλλαγές στην Ευρώπη, και εγώ σαν Λεβέντης θέλω πολλές αλλαγές στην Ευρώπη. Δεν θεοποιώ κανέναν, ούτε συμφωνώ απόλυτα με κανέναν, ναι. Αλλά δεν θέλω αυτό που θα κάνω, το πείραμα το δικό μου, να κοστίσει τόσο πολύ στην κοινωνία. Εδώ απέβει καταστροφικό. Αν έρθουν δηλαδή τις εφορίες τα ραβασάκια, αν έρθουν οι αυξήσεις σε ένα τόσο κουρασμένο λαό από μία πενταετία, θα υπάρξουν και άλλες αυτοκτονίες, θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία ότι η κοινωνία μας έχει ανθρωπιστική κρίση. Από την άλλη πλευρά, είχαμε χορτάσει για τουλάχιστον 4-5 χρόνια, πια 4-5 χρόνια, ναι, το 2009 και μετά, λοιπόν, να ακούμε καθημερινά μια έντονη κριτική, να ακούμε και κοσμητικά επίθετα χοντρά, εθελόδουλους, γερμανοτσολιάδες, ναι, που, που πηγαίνουμε με σχημένο το κεφάλι στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Λεβέντης δηλαδή τι θα έκανε? Θα πήγαινε με τον ίδιο τρόπο που πήγαν όλοι οι υπόλοιποι κυβερνήτες πλην του Αλέξη του Τσίπρα να κάνει μια συμφωνία? Τι θα Εγώ έκανε? Πιστεύω ότι στην Ευρώπη οι υψηλές κορώνες δεν περνούν. Εγώ έχω ζήσει στη Γερμανία και σας λέγω ότι
οι υψηλές κορώνες δεν περνούν. Αντίθετα εκτιμούν το να τους στέρνεις ένα γράμμα με ουσιαστικό περιεχόμενο ή να τους συζητάς μαζί τους με επιχειρήματα. Αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν και την εμπιστεύονται πολύ περισσότερο από τις απειλές. Εμείς δηλαδή συνέβη να είμαστε και σε θέση αδυναμίας και να απειλούμε. Επίσης και αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας δεν μ' αρέσει, που βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, ακόμη και αυτοί που ψηφίσανε το μνημόνιο, βγαίνουν και λένε εκβιαστήκαμε, δεν μας αρέσει τίποτα. Και αυτό δεν είναι ωραίο, να ψηφίζεις και να δηλώνεις εκβιαζόμενος. Και αυτό μην νομίζετε, δηλαδή υπάρχει ένα αδίκημα που κάνουν αυτοί που δεν ψήφισαν. Κάνουν ένα πρωτοφανές αδίκημα. Έτσι στρέφονται κατά του κόμματός τους. Υπάρχει και ένα δεύτερο αδίκημα που κάνουν αυτοί που ψήφισαν. Που βγαίνουν ένας-ένας στις τηλεοράσεις και λένε εκβιαστήκαμε, δεν μας άρεσε, δεν είναι μνημόνια. Ένας καινούριος που διεδέχθη ένα βουλευτή έγραψε στο Twitter του σήμερα, ένας με γυαλιά, που διεδέχθη έναν που παραιτήθηκε. Ότι αισθάνθηκα αηδία όταν ψήφισα, κατέρεα, αισθανόμουν όπως μικρό παιδί που κατουργέται. Εγγράφει στο Twitter, τι είναι αυτό τώρα. Αυτό, συγγνώμη, αν το άκουγα εγώ και ήμουν Γερμανός, θα διέκοπτα τη συζήτηση και θα πω τραβάτε ρε παιδιά στη Δραχμή να πάμε να... Αν άκουγα εγώ ότι οι βουλευτές που ψηφίζουν το ναι, δηλώνουν προδομένοι, αηδιασμένοι, σαν μικρά παιδιά που κατουργούνται, δεν θα δίνα τα λεφτά. Θα έλεγα παιδιά μου, μήπως έχετε, μήπως πρέπει να κοιταχτείτε όλοι σε κανένα τρελοκομείο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ξέρω, θέλουν να κρατήσουν την επαφή με το εκλογικό σώμα. Και λένε και ψήφισα και πρόδωσα, αλλά σ' αγαπάω λαέ. Αντί ευθέως ο Τσίπρας, ξέρετε, θα ήταν καλύτερα για τον ίδιο να βγει και να πει επί 5 χρόνια πίστευα σε κάτι. Πίστευα σε κάτι να πει. Και έκανα αληθινούς αγώνες για αυτό το κάτι. Κάνοντας όμως, γινόμενος πρωθυπουργός, γιατί είναι άλλο να είσαι έξω από το χώρο, αντιλαμβανόμενος την πραγματικότητα, οι δυνάμεις που είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν με κατάλαβαν και πρέπει να αλλάξω πολιτική. Αισθάνομαι ότι έσφαλα, δεν είχα σωστά εκτιμήσει πώς θα μας αντιμετώπιζαν. Έκανα τα λάθη μου, αν το έλεγε έτσι, αλλά και μια συγγνώμη, γιατί έβγαλε στα κάγκελα κάποιους επί 5 χρόνια να υπερασπίζονται κάποια πράγματα. Εγώ ξέρω ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που δεν κοιμούνται τώρα. Απ' τη μια θέλουν να εμπιστευτούν τον Τσίπρα, απ' την άλλη όταν ξυπνάνε λέει δεν πιστεύουν ότι είναι αλήθεια αυτό που έγινε. Και έχουμε φτάσει στο σημείο και θέλω λίγο, ναι, επειδή κάνετε και δεύτερη και τρίτη πολιτιστική σκέψη εσείς, δεν ήξερε ο Τσίπρας, λέτε, που θα οδηγηθεί η κατάσταση και ότι αυτή τη στιγμή το δημοψήφισμα θα γυρίζει ως ένα μπούμεραγκ εναντίον του. Εκεί έδειξε ανοριμότητα. Γιατί το έκανε όμως. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το υπολογίσω. Ίσως τον παρέσυραν αυτή η τρελή γύρω του. Έχει κάποιους τρελούς παλαιάς κοπής αριστερούς. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι κουνώντας το δάχτυλο λένε μα ο κόσμος είπε όχι. Σε τι όμως είπε όχι, και αυτό πάλι. Στη συγκεκριμένη ήταν το συμφωνία. Ερώτημα απατηλό. Στη συγκεκριμένη συμφωνία. Στη συγκεκριμένη συμφωνία. Και λέει ναι σε μια δεκαπλάσια χειροτέρευση. Δεν το καταλαβαίνω τώρα. Κάνουμε μια συμφωνία 10 ευρώ με εσάς. Εσείς θα πείτε όχι στα 10 ευρώ. Μετά μπορώ να σας φέρω 60 ευρώ και να το συζητήσουμε, να ξαναβάλουμε το λαό. Γι' αυτόν ακριβώς το δηλαδή λόγο εδώ. Αν λόγω της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης πολιτικής σκέψης που κάνετε και ανάλυσης, αν έχετε φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Εγώ έχω φτάσει ότι δεν μετράει ο Τσίπρας. Εγώ δεν θα τόλμαγα ποτέ να προδώσω κάτι που επί σειρά ετών είχα υπερασπιστεί, θα παρετούμεν. Δεν θα ήθελα να ζήσω ένα τέτοιο δράμα συνείδησης, να με λένε προδότη ο κόσμος. Γιατί άσχετα που οι τηλεοράσεις οι διάφορες τον στηρίζουν τον Τσίπρα, για τα μεγάλα συμφέροντα είδατε, τον στηρίζουν.
και λένε είναι αξιαγάπητος, έχει μεγάλη δημοφιλία, είναι ψηλά στα γκάλοπ, λένε διάφορα οι τηλεοράσεις, απεδείχθηκε ότι τον στηρίζουν. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια ποια είναι? Είναι ότι η αντιμνημονιακή πορεία των 5 ετών ήταν ουτοπία. Δεν έπρεπε να πάνε έξω στον πρώτο χρόνο, όχι στον έκτο, να συζητήσουν με τους Ευρωπαίους, να τους πούνε στην Ελλάδα είμαστε ένα κόμμα που θεωρούμε ότι θα σχίσουμε μνημόνια και θα διαγράψουμε χρέη. Εσείς τι άποψη έχετε να τους πούνε? Να έχουν με κάποιο σύμμαχο να έχουν. Και ένα άλλο που εξαπάτησε ο Τσίπρας, που είπε ότι έχει συμμάχους στον Νότο και απειδή δεν έχει κανέναν. Αυτοί δε που λένε σύμμαχοι τον Ολάν και τον Ρέντσι, που δήθεν στήριξαν, τι στήριξαν, στον Κορσέ? Δηλαδή, εντάξει, που δεν πήγαμε δραχμή, εννοείται. Δηλαδή, που δεν μας δώσαν μια κλωτσά να πέσουμε από το μπαλκόνι. Μάλλον αυτό το θεωρείτε εσείς στήριξη? Στήριξη. Αν ήθελε ο Λά να κάνει αληθινή στήριξη, έπρεπε να πει πώς είχαμε συμφωνήσει το Φεβρουάριο κάποια πράγματα. Ας εφαρμόσουμε αυτά. Γιατί να καταστρέψουμε μια χώρα, γιατί να την ταπεινώσουμε? Δεν βάλανε πλάτες κανένας, δεν υπήρξε στήριξη. Απλά η Γερμανία το έπαιζε βαρύ πεπόνι ότι θέλει να μας πάει σε Brexit. Εγώ πιστεύω στημένο παιχνίδι. Η Μεν Μέρκελ έκανε την αυστηρή και ο Ολάν το φιλικό. Ξέρετε, στις διαπραγματεύσεις υπάρχει πάντα ο καλός και ο κακός. Το ξέρετε αυτό. Όπως και σε μια ανάκριση, άμα κάνεις ανάκριση, και οι Γερμανοί που κάναν ανακρίσεις, την εποχή εκείνη, παρουσιαζόταν ένας που σου δίνει ξύλο, μπουνιές, σου λέει θα σε φάμε μέχρι το βράδυ αν δεν μιλήσεις κλπ. Και μετά εμφανιζόταν ο άλλος, σου δίνει τσιγάρο, σου δίνει λίγο φαΐ και σου λέει ήρθε ο κακός ο προηγούμενος, πες τα σε μένα για να μην ξαναπέσει τα χέρια του. Σου λέει. Και οι δύο όμως είχαν σκοπό να σου εκμεύσουν μια ομολογία. Έτσι νομίζω το παίζανε. Ο Λάν σιγά τη βοήθεια που έκανε δηλαδή στην Ελλάδα. Αν θέλανε αληθινά να βοηθήσουν, έπρεπε να πούνε, ρε παιδιά, έκανε κάποια λάθη ο κύριος Τσίπρας, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τον Τσίπρα. Του Τσίπρας του πάρουμε και το σπίτι. Του λαού. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ένας λαός φιλικός που πάμε το κάθε καλοκαίρι που έρχονται? Είναι ένας λαός προοδευτικός που έφερε τον πολιτισμό. Είχαμε συμφωνήσει το Φεβρουάριο κάποια πράγματα. Αν τα είχε υπογράψει θα λέγαμε όχι? Όχι. Ναι θα λέγαμε. Ας μείνουμε εκεί. Αυτό δεν θα ήταν κάτι καλύτερο? Εγώ νομίζω σε μια διαπραγμάτευση το να είσαι σκληρός είναι η μία λύση. Το να είσαι όμως έξυπνος και διορατικός και να σταθμίζεις του αλλονού τις σκέψεις είναι πολύ σημαντικό. Ο Βενιζέλος δηλαδή όταν έκανε παλαιά διαπραγματεύσεις, ο Ελευθέριος δεν λέω για τον... Τι έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος? Στάθμιζε με κατηδίαν συναντήσεις τις ανοχές της άλλης πλευράς. Δημιουργούσε φιλίες. Προετοίμαζε στις μεγάλες συναντήσεις το έδαφος. Άφηνε τους άλλους να παίρνουν τις αποφάσεις και στο τέλος ξέρεις τι έλεγε? Αλλά είχε προετοιμάσει το έδαφος. Έλεγε παιδιά εγώ θα γυρίσω στην Ελλάδα και τι θα πω? Ότι εσείς οι Γάλλοι πήρατε αυτό, εσείς οι Εγγλέζοι κάνατε εκείνο, εσείς οι άλλοι κάνατε εκείνο και εγώ τι ήμουνα εδώ? Ήμουνα ο κλητήρας σας και θα μπορώ να σταθώ έτσι? Και γύρναγε ο Τσόρτσιλ, γύρναγαν διάφοροι και του λέγανε πάρε και εσύ κάτι. Και με αυτά τα πάρε και εσύ κάτι είμαστε μέχρι τον Εύρο και θα ήμασταν μέχρι τη Λαμία. Γιατί υπόψη σας, πολλοί οι Τούρκοι έχουν την άποψη ότι κακώς εμείς είμαστε μέχρι τον Εύρο και ότι τα σύνορα της Ελλάδος έχουν και χάρτες, έπρεπε να είναι μέχρι τη Λαμία και τους εξαπάτησε ο Βενιζέλος. Αυτό λέει και εγχειρίδια μέσα στην Τουρκία. Μου το λέγανε από το Πατριαρχείο δηλαδή αυτό, ότι έχουν κυκλοφορήσει εγχειρίδια στα οποία λένε ότι τους πρωθυπουργούς της Τουρκίας τους είχε εξαπατήσει ο Βενιζέλος και βάζαν τις υπογραφές. Με εκείνα και μετά να σας ευχαριστήσουμε κύριε Λεβέντη για την επιλογή. Εμείς αγωνιζόμαστε, επαναλαμβάνουμε, για το καλό της Ελλάδος ως ένωση. Θα κάνετε τον επίλογο.
Ναι. Γιατί θέλω να το κάνω. Νόμιζα ότι είναι, ναι, για να πω δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ότι οι φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη. Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει ολόκληρη την ημέρα σήμερα. Ο αέρας είναι το πρόβλημα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως αν είχαμε τον Πολύδωρα υπουργό να τους είχε σβήσει με το στόμα του. Λοιπόν, αλήθεια, μέχρι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στη συχνότητα του Flash 96, κύριε Λεβέντη. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ που με αγαπάτε και εγώ μαζί με εσάς, κύριε Αντώνη, συνδέομαι, αλλά και με τα παιδιά εδώ είδα μια προσπάθεια αναβίωσης του παλού ισχυρού σταθμού που λεγόταν Flash, με νέα δεδομένα, και εύχομαι να δυναμώσει, να γίνει ένας σταθμός με απήχηση και επιρροή στα δρόμενα. Αυτό. Και να πω ότι και εγώ σαν Ένωση Κεντρών, αν τιμήσει ο ελληνικός λαός την προσπάθεια που κάνω 25 χρόνια και μας βοηθήσει να βγούμε τρίτο κόμμα, θα είναι κάτι σημαντικό που θα σημειωθεί και στην Ευρώπη, και να ξέρετε ότι θα εργαστώ προς όφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή το ταπεινωτικό που θεωρώ είναι το ενέχειρο των 50 δις που θέλω οπωσδήποτε να φύγει, και το μείγμα μνημονίου με τις μεταρρυθμίσεις θέλω να αλλάξει, να γίνουν μεταρρυθμίσεις του τύπου που σας είπα, να είναι αποτελεσματικές και να δώσουμε όλη την δύναμή μας στην ανάπτυξη. Τα λεφτά που βγάλαν οι Έλληνες στο εξωτερικό να ξαναγυρίσουν, τα ομόλογα των πρώτων 5 ετών να πάνε πιο πέρα, ώστε να μας επιτρέψουν κάποια λεφτά να ρίξουμε εντός Ελλάδος, σε εργοστάσια, σε εμπόριο, σε τουρισμό, σε όλους τους τομείς, να ξαναδουλέψει η Ελλάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Και σας υπόσχομαι ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια η Ελλάδα θα αρχίσει να σηκώνεται όρθια. Και μέσα σε μία δεκαετία θα έχει ξαναγίνει η Ελλάδα. Εγώ σε κάνω αυτή την πρόβλεψη κιόλα. Γιατί αρκεί βέβαια να μην συνεχίσουμε τα ίδια. Δηλαδή μέσα σε μία τετραετία ως πενταετία θα είμαστε σε καλό σημείο, και σε μία δεκαετία θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά. Να σας αποχαιρετήσουμε.